Σκέμπρι λοιπόν, πρώτη τελική προσπάθεια της Ομόνιας χωρίς να βρει στόχο. Ασίς δίνει στον Ράμος. Απέκρουσε ο Ατάντα, απομάκρυνε ο Κοτοπαγιές. Ο Σκέμπρι ξανά στην συνέχεια θα δώσει στον Σέριταν, ο οποίος έκανε το σουτ. Ο Ατάντα με το αριστερό πόδι απομάκρυνε το σουτ από τον Μπεμπέ. Στην εξέλιξη της φάσης δεν βρήκε στόχο. Και φτάσαμε στο 18ο λεπτό, όταν έγινε η προσπάθεια από τον Σέριταν, τον Σκέμπρι, για να έρθει ο Ασίς σαν τρέιλερ, όπως λένε στο μπάσκετ, να σημειώσει τον γκολ, το οποίο δεν θα έβαζε σε καμία περίπτωση σε περιπέτειες στην Ομόνια, γι' αυτό άλλωστε το υποδέχθηκαν έτσι με ανακούφιση, με πολύ μεγάλη χαρά και στον πάγκο και στην εξέδρα όπου βρίσκονταν οι φίλοι της Ομόνιας. Έδωσε κάποια σημάδια για την αντίδραση του Εθνικός με δύο σουτ μακρινά, πρώτα από τον Γκρικαλασβίλη και στη συνέχεια από τον Εντουάρντο Πιντσέλη. Για να φτάσουμε στο 45ο λεπτό, τελευταίο του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Πουτζουρίς, αξιοποιώντας την πάρα πολύ καλή πάσα από τον Πράκερ, απέφυγε τον Χαφές, πρόλαβε τον Ρωμαρίκ, έστειλε την μπάλα απέναντι στην άλλη γωνία του εξελθόντος Γιοργαλίδη, σημειώνοντας το 1-1. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Αλλαγή στο ημίχρονο από τον Μιλόγεβιτς, άφησε τον Σκέμπρι εκτός και έβαλε τον Ρουσά. Εδώ ο Ασίς δεν μπόρεσε να βρει τον Ράμος σε μια επίθεση με προϋποθέσεις από την Ομόνια. Μια πτώση από τον Γκρικαλασβίλη που δέχτηκε σωστά κίτρινη κάρτα, γιατί όπως βλέπετε δεν υπάρχει καμία επαφή με τον Γιοργαλίδη. Και μία σέντρα ακριβίας από τον Χαφές. Κατέβασε με το στήθος και αμέσως έκανε το σουτ πριν η μπάλα πάει στο έδαφος ο Νησίφορος Ρουσάς. Ένα εκπληκτικό πράγματι τέρμα που έδωσε το προβάδισμα στην Ομόνια. Ήταν το 2-1 στο 70ο λεπτό. Ρουσά, ένα φάουλ στην συνέχεια από τον Ράμος εκτελεσμένο. Και μια εξαιρετική προσπάθεια από τον Κίλιαν Σέριταν. Και τον Εζένα χάνει μοναδική ευκαιρία να πετύχει και αυτός γκολ. Για να φτάσουμε στο 3-1 με την σέντρα από τον Ράμος και την κεφαλιά του Σέριταν λίγο πριν το τέλος του αγώνα, του Ρουσά, με συγχωρείτε. Που γίνεται το πρόσωπο του αγώνα με το δεύτερο γκολ που σημειώνει. Η Ομόνια λοιπόν με δεύτερη νίκη με διαφορά 2 γκολ και πάλι παίρνει την πρόκριση στο Ασάκη.